Στο προσκήνιο επανέρχονται οι αδυναμίες και οι παραλήψεις στον επίμαχο σχεδιασμό για το νέο ΒΟΑΚ μετά και την αναβολή για το ερχόμενο φθινόπωρο που πήρε η εκδίκαση των προσφυγών που κατέθεσαν οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι οποίοι διεκδικούν την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων ώστε να μην διχοτομηθούν περιοχές με το νέο ΒΟΑΚ. Ο Νίκος Ταχιάος χαρακτήρισε λογικά τα αιτήματα των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, τονίζοντας την ανάγκη να βρεθεί η καλύτερη τεχνική λύση μέσα από διάλογο. Έχει μια λογική αυτό το αίτημα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάτσουμε να συστήσουμε και με τους δύο Δήμους μια τεχνική λύση, η οποία δεν θα είναι μαξιμαλιστική. Γιατί κοιτάξτε, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε στο ΒΟΑΚ είναι να πάμε να κάνουμε ένα τεράστιο εργό το οποίο μετά δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Προφανέστατα θα προχωρήσουμε στην κατεύθυνση της συνεννόησης. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι όταν εκφραζόμαστε συγκροτημένα και στον κατάλληλο τόνο ακουγόμαστε, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα αξιοποιήσουμε για το μέλλον για ένα πολύ σημαντικό θέμα της πόλης αυτής. Κανείς δεν θέλει να τυναχτεί το έργο στον αέρα και δεν πρόκειται να τυναχτεί το έργο στον αέρα, επειδή δύο Δήμοι, και εγώ θα μιλήσω και συγκεκριμένα για το Δήμο Μαλεβιζίου, ζητάμε τα αυτονόητα. Το αυτονόητο στην προκειμένη περίπτωση είναι να μην διχοτομηθεί η περιοχή μας, η ευρύτερη περιοχή του Γαζίου, μια περιοχή που σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος, οικιστικό και αναπτυξιακό. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών επικεντρώνει το πρόβλημα στις τεχνικές και όχι στις οικονομικές δυσκολίες του έργου εξαιτίας και των αδυναμιών εξέβρεσης προσωπικού στον κατασκευαστικό κλάδο. Οικονομικά είναι ένα έργο το οποίο είναι διασφαλισμένο. Τεχνικά όμως, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη ζητάμε να γίνει μια πλειάδα έργων, να ανοίξουν άπειρα εργοτάξια, τα οποία δεν μπορούν να υποστηριχθούν πολύ εύκολα από τον κατασκευαστικό κόσμο. Δεν υπάρχουν καν εργάτες αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε με μια μαξιμαλιστική λογική. Νομίζω ότι θα καθίσουμε πολύ σοβαρά να συζητήσουμε με το Δήμο Ηρακλείου και με το Δήμο Μαλεβιζίου και θα βρούμε μια λύση η οποία είναι επιθυμητή για όλους. Οι δήμαρχοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου διεκδικούν, όπως τονίζουν, τα αυτονόητα, ώστε ο επίμαχος σχεδιασμός για το νέο ΒΟΑΚ να μην δημιουργήσει αναπτυξιακά, κυκλοφοριακά και κοινωνικά προβλήματα, επαναλαμβάνοντας ότι υπάρχουν ρεαλιστικές και βιώσιμες λύσεις. Η δική μας η διάθεση καταρχάς είναι να συζητήσουμε, βεβαίως να συζητήσουμε και να καταλήξουμε και στις λύσεις που είναι απαραίτητες για την περιοχή. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να στραγγαλιστεί η περιοχή και ειδικά το αστικό κομμάτι της ευρύτερης περιοχής του Γαζίου. Αυτό που διεκδικούμε είναι να υπάρχει η απρόσκοπτη κίνηση, δυνατότητες δηλαδή κίνησης μεταξύ του νότιου και του βόρειου τμήματος του Γαζίου, χωρίς προβλήματα.